Αγαπητή μου Επίτροπος, μεγάλη χαρά μας που σε υποδεχόμαστε στο δικό σου σπίτι. Γιατί είσαι μεν η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένεις Κύπρια και συναγερμική. Έχεις όμως να δεις τα θέματα υγείας όλων των Ευρωπαίων πολιτών, ανεξάρτητα εθνικότητας, θρησκείας και ιδεολογίας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού για ό,τι κάνετε στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, εσύ προσωπικά αλλά και η Ευρώπη, στο να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία που προξένησε όχι μόνο υγειονομική κρίση, αλλά και την μεγαλύτερη οικονομική κρίση που γνώρισε η ανθρωπότητα ποτέ. Θα τα ξεπεράσουμε. Θα τα καταφέρουμε να διατηρήσουμε σωστούς υγειονομικούς δείκτες και στην Κύπρο και στην Ευρώπη, αλλά και θα καταφέρουμε και στην οικονομία. Θέλω επίσης να σας συγχαρώ γιατί κατορθώσατε να τετραπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για θέματα υγείας από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά και αυτό που ήταν δικό σας προσωπικό στοίχημα για την Κύπρο, η στρατηγική για τον καρκίνο, τώρα γίστε μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας για τη στρατηγική για τον καρκίνο, που ήταν και θέση του αγαπητού μας Βέπερ και την οποία υιοθέτησε η αγαπητή πρόεδρος Ούρσουλα, και είναι στα χέρια τα δικά σας να έχουμε αυτή τη στρατηγική και να νικήσουμε επιτέλους τον καρκίνο. Και πάλι σας συγχαίρω, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς, να πω πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα, πόσο χαίρομαι που επέστρεψα πίσω στην Κύπρο μετά από 5 μήνες συνέχεια στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πανδημίας. Να σας ευχαριστήσω εσάς για όλη την στήριξη και την πολύ καλή επικοινωνία και αλληλοενημέρωση που είχαμε αυτόν τους τελευταίους 5 μήνες. Βρίσκομαι εδώ σίγουρα σε μια προσπάθεια να έχω μια πολύ στενή συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας, με τον οποίο μιλούσαμε συνεχώς. Του είχα και μια συνάντηση χθες μαζί του. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι και ευθύνη μου ως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων να ενημερώσω, όπως είπατε και εσείς, την πολιτική ηγεσία για τα θέματα που αφορούν αυτή την πρωτόγνωρη κρίση δημόσιας υγείας, την οποία αντιμετωπίζουν όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, η οποία βέβαια, όπως είπατε και εσείς, είναι μια κρίση όχι μόνο δημόσιας υγείας, αλλά και οικονομίας. Και επειδή τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά να μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα τα διαχειριζόμαστε σήμερα, αλλά και στο άμεσο μέλλον, θεωρώ ότι ήταν, είναι δική μου ευθύνη ως Επίτροπος ακριβώς να έχω αυτή τη συζήτηση μαζί σας, την ευκαιρία να ακούσω τις δικές σας απόψεις, για να μπορέσουμε και εμείς ως Επιτροπή να προχωρούμε με όλα τα κράτη-μέλη συντονισμένα σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για το χρόνο σας και να πω ότι ελπίζω ότι θα επιστρέψουμε σε μια νέα καθημερινότητα το συντομότερο δυνατό, χωρίς τα θέματα του κορονοϊού, μόλις μπορέσουμε και εμείς να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι ευχόμαστε το συντομότερο δυνατό, με ένα επιτυχημένο και ασφαλισμένο εμβόλιο προσβάσιμο σε όλους.